Δεξιά γκάρτ ο Παναγιώτης Κυρίμης με τα κόκκινα γάντια. Κανονικά αριστερό γκάρτης ο Γαλάτουλας με τα αριστερά γάντια. Αριστερή γκάρτ προσπάθησε να περάσει ο Κυρίμης. Το αριστερό direct δηλαδή. Ο Γαλάτουλας πιο ψηλός προσπαθεί να καταληφθεί το ύψος του και να δώσει πολύ μακριά κυρίως το δεξί του χτύπημα, το οποίο είναι και το δυνατό, το δεξί direct. Αλληλούχια χτυπημάτων και από τους δύο Έλληνες αθλητές. Δίνει τη δεξιά του, το δεξί του direct ο Γαλάτουλας από πολύ μακριά. Κάνει ένα πρόβλημα πάνω στην άμυνα του Κυρίμη. Ανοιχτό αριστερό κροσέ από τον Κυρίμη, ο οποίος προσπάθησε να το... Πολύ καλή κίνηση από τον Κυρίμη με αριστερό direct κάτω στην κοιλιακή χώρα του Γαλάτουλα. Περνάει τη δεξιά του κόντρα ο Γαλάτουλας πάνω όμως στο μπλοκ του Κυρίμη. Σερί τώρα από τον Γαλάτουλα, πολύ ωραίο παρέα από τον Κυρίμη. Έφυγε από τη γωνία με πολύ ωραία παρέ, πολύ ωραία αποφυγή με τα πόδια. Τελειώνει ο πρώτος γύρος, πολύ καλή εμφάνιση και από τους δύο αθλητές. Ουσιαστικά είναι ένας αγώνας με δύο από τους καλύτερους Έλληνες στα υπερβαρέα κιλά. Δεύτερος γύρος. Και δύο αντίπαλοι προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα του αντιπάλου τους με πολλά τζεπ. Με το προβαλλόμενο τους χέρι δηλαδή direct. Ανοιχτά κροσέα από τον Κυρίμη με τα κόκκινα γάντια. Ο Γαλάτουλας ψάχνει να περάσει όπως τώρα το δεξί του direct.
Ωραία αποφυγή με τη μέση από τον Κυρίμη. Αριστερό. Τζεπ, ψεύτικο και δεξί, κάτω direct στη ηλιακή χώρα του Κυρίμη από τον Γαλάτουλα. Η απάντηση τώρα από τον Κυρίμη, με κάτω αριστερό direct και ένα σήκωμα με δεξί ανοιχτό κροσέ. Πολύ ωραίες αποφυγές από τον Κυρίμη. Γαλάτουλας, ο οποίος ψάχνει να περάσει δεξιά του κόντρα. Κυρίμης δίνει πάρα πολλά χτυπήματα, είτε με κόντρες είτε γενικά φεύγοντας προς τα πίσω. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Πολύ καλός αγώνας, πολύ καλό το επίπεδο στα υπερβαρέα, που ουσιαστικά είναι και μια κατηγορία που δίνει θέαμα λόγω των πολύ δυνατών χτυπημάτων. Είναι από τον Σύλλογο 1821 ο Σταμάτης Γαλάτουλας και την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο συγκεκριμένο Boxing Club. Οι οδηγίες που δίνονται και στους δύο αθλητές. Αριστερό δεξί από τον Γαλάτουλα, με βήμα πίσω ο Κυρίμης έφυγε πάρα πολύ ωραία. Ωραίο ψηλό uppercut στο σαγόνι του Γαλάτουλα από τον Κυρίμη. Καλή άμυνα τώρα το Γαλάτουλα, πολύ καλή άμυνα πάνω στο σερί που εξαπέλυσε ο Κυρίμης. Δεξί direct από τον Γαλάτουλα, το δυνατό του όπλο πάνω στο μπλοκ του Κυρίμη. Δεξί, δεξί, προβαλλόμενο χτύπημα, το τζεπ και απάντηση από τον Γαλάτουλα, ο οποίος προσπαθεί και αυτός τώρα να χαλάσει τη στρατηγική του Κυρίμη. Αριστερό δεξιά από τον Κυρίμη πάνω στην άμυνα του Γαλάτουλα. Πολύ ωραίο εσκί, πολύ ωραία αποφύγη από τον Κυρίμη, ο οποίος σηκώθηκε και πραγματοποίησε το δεξί του κροσέ. Τελειώνει ο γύρος.
Βοηθήσω. Τέταρτος γύρος, τελευταίος. Τέσσερις γύροι των τριών λεπτών. Τρίλεπτη γύρι. Τέταρτος γύρος. Καθώς μιλάμε για επαγγελματική πυγμαχία. Κυρίμης, ο οποίος προσπαθεί να περάσει στο σερί του. Με δεξί κροσέ και αριστερό direct, καθώς είναι δεξί ο γκάρτης, έχει δηλαδή το μπροστινό του χέρι το δεξί. Έφυγε η μασέλα του Κυρίμη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα την πλύνουν, θα την φορέσει πάλι ο αθλητής και θα συνεχιστεί ο αγώνας, στο γύρος ο τελευταίος. Να πούμε ότι είμαστε στο Περιστέρι, στο Αριστοτέλειο, στο χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πραγματοποιήθηκαν το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας οι αγώνες πυγμαχίας. Δηλαδή είμαστε σε ένα ουσιαστικά ιστορικό εκ των πραγμάτων χώρο, ιστορικό γυμναστήριο, Αριστοτέλειο. Γυμναστήριο του κυρίου Στεφανόπουλου, του πρόεδρου του ΣΕΠ. Δεξί, ανοιχτό κροσέ από τον Κυρίμη, απάντηση με δεξί. Έχει αλλάξει γκάρτ τώρα και ο Γαλάτουλας. Προσπαθεί τώρα να αλλάξει γκάρτ ο Γαλάτουλας, έχει πανήλει πάλι στην αρχική του, στην καλή του γκάρτ, αλλά πριν λίγο είδαμε ότι πέρασε το δεξί του χέρι προβαλλόμενο, δηλαδή έγινε δεξί ο γκάρτης για λίγο. Χαρακτηριστικό δείγμα της καλής τεχνικής κατάρτισης που έχει ο αθλητής, ο Γαλάτουλας. Κυρίμης συνεχίζει με την ίδια στρατηγική να προσπαθεί να δώσει κυρίως το αριστερό του χτύπημα, αλλά έχοντας ουσιαστικά κερδίσει απόσταση, πραγματοποιώντας πάρα πολλά τζεπ, πολλά χτυμάτα με το προβαλλόμενο του χέρι όπως τώρα. Δεξί direct από τον Γαλάτουλα. Αριστερό δεξί απάντηση, έχει ανοίξει το παιχνίδι τώρα στο τέλος του τέταρτου γύρου. Πολλά σερί και από τους δύο επαγγελματίες πυγμάχους. Αριστερό δεξί από τον Γαλάτουλα. Η απάντηση άμεσα από τον Κυρίμη και τελειώνει ο τέταρτος γύρος, τελειώνει ο αγώνας. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση, πάρα πολύ καλός αγώνας και από τους δύο. Ουσιαστικά συγκεκριμένη είδηση που πραγματοποιούνται οι αγώνες ήταν το προπονητήριο που έκαναν ζέστημα επιμάχη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Περιστερίου, ο οποίος είναι ο μεγάλος χορηγός της συγκεκριμένης επαγγελματικής διοργάνωσης, του πρώτου επαγγελματικού προδήμους πυγμαχίας, ήταν και ο Ολυμπιακός Δήμος Πυγμαχίας το 2004. Οπότε μιλάμε για ένα δήμο άρρηχτα συνδεδεμένο με το άθλημα της πυγμαχίας, το boxing. Περιμένουμε με ανυπομονησία για το ποιος είναι ο νικητής σε αυτόν τον αγώνα.
τέλος και αυτού του αγώνα. Ο νικητής λοιπόν. Κόκκινη γωνία. Νικητής λοιπόν ο Κυρίμης, πολύ καλή εμφάνιση. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και πάρα πολύ καλός αγώνας και από τους δύο αθλητές στα υπερβαρέα. Σηκώνουμε κύριο Τιγκράν, να ανέβει στο ρινγκ για την απολογή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.